Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 67 χρόνια, ξημερώματα 1η Απριλίου, οπλισμένοι με τα ιδανικά και τις αξίες τους, οι αγωνιστές και αγωνίστριες της ΕΟΚΑ πάλεψαν με ηρωισμό για την αυτοδιάθεση και την ένωση με την Ελλάδα. Άνθρωποι της Βιοπάλης, νέοι και νέες, μαθητές και μαθήτριες, μύθηκαν στις τάξεις της ΕΟΚΑ και αναμετρήθηκαν με τις υπέρμετρες δυνάμεις των Άγγλων κατακτητών σε ένα αγώνα σκληρό, θυσιάζοντας την ίδια τους τη ζωή για την ελευθερία. Τα 4 χρόνια που διήρκησε ο αγώνας ήταν χρόνια φυλακίσεων, βασανιστήριων, εξοριών, απαχωνισμών, χωρία των ηρώων, συγκλώνησε το παγκόσμιο και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ανθρώπους του πνεύματος, όπως ο Αλμπέρ Καμί, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νίκος Κρανιδιώτης και άλλοι. Τα μηνύματα και η αγάπη τους προς την πατρίδα αποτελούν πηγή έμπνευσης και για μας σήμερα στις δύσκολες συνθήκες που διάγουμε υπό την συνεχή τουρκική απειλή, τις προκλήσεις και παραβιάσεις στην περιοχή μας. Έχοντας ιερό καθήκον προς όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη Μεγαλόνησο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε με ομοψυχία μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. Ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρών και ηρωίδων μας. Παρακαλώ τώρα τον Γραμματέα να ενημερώσει το Σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. Μεταξύ 23 και 26 Μαρτίου, οι κύριοι Νίκος Σίκας ως επικεφαλής και Χρήστος Ορφανίδης συμμετείχαν στο 51ο Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτιακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στη Νήσο Μαν. Θέμα του συνεδρίου ήταν η αξιολόγηση των τρόπων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου με έμφαση στις προκλήσεις, τις αδυναμίες αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για εξέλιξη. Οι Κύπροι βουλευτές αναφέρθηκαν στον άμεσο και τον έμμεσο έλεγχο που ασκεί η Βουλή στην εκτελεστική εξουσία και υπογράμμισαν το ρόλο της νομοθετικής εξουσίας στη χάραξη και διαμόρφωση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους. Ο κύριος Σίγας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην χρήση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων ως σημαντικά εργαλεία στη διαδικασία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη εξασφάλισης δικλείδων ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η παραπληροφόρηση. Μεταξύ 24 και 26 Μαρτίου, αντιπροσωπεία της Βουλής στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Χάρη Γεωργιάδη, και μέλη την κυρία Μαρίνα Νικολάου, τον κ. Χρήση Μπαντελίδη και την κυρία Αλεξάνδρα Ναταλίδου, συμμετείχε στις εργασίες της 5ης Ολομέλειας της διάσκεψης στο Στρασβούργο. Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Παντελίδης συμμετείχαν με φυσική παρουσία, ενώ η κυρία Νικολάου και η κυρία Ταλίδου μέσω διαδικτύου. Σε παρέμβασή του κατά τις συνεδρίες της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις προτάσεις που αφορούν την ενίσχυση και εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σύνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Καταθέτοντας σχετική τροπολογία, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η πρώτη στη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση του επιχρησιακού ρόλου του Frontex και κατά δεύτερον η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του οργανισμού. Σε παρέμβασή της, κατά τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για την ισχυρότερη οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις θέσεις εργασίας, η κυρία Νικολάου επέκρινε ασαφείς προτάσεις που προωθούνται για ευάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης, την αναδιάρθρωση της Νομισματικής Ένωσης και την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων. Η κυρία Νικολάου πρότεινε εξάλλου τη θέσπιση ενός δίκαιου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα όσον αφορά την τηλεργασία. Στο πλαίσιο συζήτησης της Ομάδας Εργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κύριος Παντελίδης αναφέρθηκε σε προτάσεις συμμετοχόντων για την ανάπτυξη ενός αλγόριθμου προς διαπίστωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών στο διαδίκτυο και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, τονίζοντας ότι τέτοια μέτρα πρέπει να συνάδουν με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.
κατά τη συζήτηση πρότασης για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την έξυπνη εργασία, ο κ. Παντελίδης σημείωσε την ανάγκη αναγνώρισης και διασφάλισης του δικαιώματος του εργαζόμενου στην αποσύνδεση. Η κυρία Ταλίδου, σε παρέμβασή της για την Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον, τόνισε τη σημασία ανάληψης ενεργού ρόλου από τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα από την τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η κυρία Ταλίδου πρότεινε την εφαρμογή δραστικών πολιτικών για ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέροντας ως παράδειγμα τα μίνι δάση Μιγιαγουάκι. Μεταξύ 26 και 28 Μαρτίου, οι κύριοι Πανίκος Λεωνίδου ως επικεφαλής, Ηλίας Μυριάνθους και Μαρίνος Μουσούτας, μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, συμμετείχα στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της Συνέλευσης. Στο πλαίσιο συζήτησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ειδικότερα την ανθρωπιστική του πτυχή, ο κ. Λεωνίδου αναφέρθηκε στο καταδικαστικό ψήφισμα που υιοθέτησε ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εξέφρασε την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση της Κύπρου στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αρχές της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και δαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους. Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι η Κύπρος συνεχίζει να βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής και υπογράμμισε ότι η λογική των 2 μέτρων και 2 σταθμών εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας καθιστά πιο απόμακρο το στόχο της επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο. Επεσήμανε επίσης ότι το ανθρωπιστικό δράμα στην Ουκρανία επαυξάνει τον κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Ο κ. Μουσούτας ανάφερε ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και λελασία και εμπορευματοποίηση πολιτιστικών αγαθών είναι παράπλευρες συνέπειες σε κάθε πόλεμο. Ο κ. Μουσούτας κάλεσε τα μέλη της συνέλευσης να προωθήσουν στις χώρες τους την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά, γνωστή ως Σύμβαση της Λευκωσίας, εν ώψη την έναρξης ισχύως της τις επόμενες μέρες. Στις 28 Μαρτίου, ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Αντιπρόεδρος της Ad-Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρία με αντικείμενο τον απολογισμό της επιτόπιας επίσκεψης που πραγματοποίησαν μέλη της Επιτροπής σε κέντρα υποδοχής μεταναστών στη Λέσβο και στη Σάμο στις 21 και 22 Μαρτίου. Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε τις ουσιαστικές βελτιώσεις που διαπιστώνονται όσον αφορά στις συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα, συγκριτικά με προηγούμενες επισημάνσεις της Επιτροπής το 2015. Όσον αφορά στις κατηγορίες που δέχεται η Ελλάδα από μη κυβερνητικές οργανώσεις για επαναπροωθήσεις ατόμων που φτάνουν στην Ευρώπη για να αιτηθούν άσυλο, ο κ. Χατζηγιάννης τις απέρριψε ως αβάσιμες, αναφέροντας ότι κατά τις συζητήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο οποίος, όπως επισήμανε, αποτελεί τον κατεξοχή οργανισμό επιτήρησης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, δεν υπήρξαν τέτοιες αναφορές. Μεταξύ 29 και 30 Μαρτίου 2022, ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι, κατά την οποία παρουσίασε προσχέδιο έκθεσης του για την τήρηση των υποχρεώσεων της Μάλτας στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κ. Λουκαΐδης συμμετείχε επίσης σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας, καθώς και σε συνεδρία της Υποεπιτροπής για τις παγωμένες διενέξεις μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωρούμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωστήσεις. Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται. Μάλιστα. Το μικρόφωνο σας, αν έχετε την καλοσύνη. Να ζητήσω αν είναι δυνατόν, έχω ήδη μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους, το τέταρτο θέμα να μπει πρώτον, γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν και κάποιες άλλες δυστυχώς δεσμεύσεις, για να καλύψουμε το πρώτο θέμα που αφορά το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως, αν δεν φέρουν έσταση οι συνάδελφοι, οι συναδέλφοι σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φέρει κάποιος έσταση, κάποια έσταση στο συγκεκριμένο? Όχι και ουδεμία. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ξεκινάμε με το τέταρτο θέμα,
Τα θέματα με τους αριθμούς 7, 4 μέχρι 7 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται ο περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά το Προέδρο και συναφών θεμάτων νόμος του 2021. Ο περί μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας νόμος του 2021, ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης τροποποιητικός νόμος του 2021 και ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου τροποποιητικός νόμος του 2021. Παρακαλώ τον κύριο Γεωργίου να διαβάσει τους σκοπούς. Θεσμοθέτηση της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά το Προέδρο για θέματα πολιτισμού και μεταφορά των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ στο υποίδρυση Υφυπουργείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει αριθμός τροπολογιών, όπως έχει ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες, κοινές και ξεχωριστές από τα κόμματα, στο υπαριθμόν 4 και έχουμε και μια τροπολογία του κυρίου Τριφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, στο υπαριθμόν 7. Οι ομιλήτριες θα πρέπει να μιλήσουν και επί τροπολογίων και επί θέματος αρχής. Θα καταρτιστεί κατάλογον, οπότε θα μπορούσα να ρωτήσω ποιος πια θέλει να έχει τον λόγο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Βλέπω τον κύριο Μιλωνά. Να καταρτιστεί κατάλογος, κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ πολύ. Για όσους και όσες επιθυμούν να μιλήσουν, βλέπω τον κύριο Τριφωνίδη. Νομίζω είδα τον κύριο Ιωάννου, ναι, τον κύριο Ορφανίδη, τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον κύριο Γκουλία, τον κύριο Χριστοφίδη, τον κύριο Γκάρουλαν. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, κύριε Μιλωνά, και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους. Να μου φέρετε τον κατάλογο σας, παρακαλώ. Κύριε Μιλωνά, σας ακούω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι πολιτισμός? Πολιτισμός είναι πολλά πράγματα. Είναι όλες οι εκφάσεις της ζωής ενός ανθρώπου, μιας κοινωνίας και το κυριότερο είναι ο τρόπος ζωής μας. Και αυτό αφορά το σήμερα, το αύριο και κυρίως το παρελθόν. Από όπου εκπηγάζουν πολλά παραδείγματα. Όποια πέτρα και σηκώσετε στην Κύπρο μπορεί να μιλά από μόνη της για ώρες για την ιστορία της. Αυτό το κομμάτι το οποίο όλοι με αφορμή τους αγαπητούς καλλιτέχνες, τους ανθρώπους των τεχνών, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεινοπαθούσαν εξαιτίας της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που απορρέει από αυτήν. Νομίζω σκεφτόμαστε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους της τέχνης για να τους στηρίξουμε. Τουλάχιστον αυτά βοούν στα αυτιά μου ακόμα οι ομιλίες όλων των παρατάξεων, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Επίσης, είναι κοινή ομολογία ότι η παρακμή της κοινωνίας μας σε όλα τα επίπεδα, στον βαθμό που ο καθένας από εμάς τις αποδίδει, έχει επηρεάσει σαφέστατα τον τρόπο ζωής μας. Κατά συνέπεια, μια μεγάλη έγνοια των πολιτικών δυνάμεων και των πνευματικών ανθρώπων αυτού του τόπου έπρεπε να είναι ή θα έπρεπε να είναι και ο πολιτισμός και η ανάδειξη αυτού. Ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο βρίσκεται στο υδροκέφαλο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ένα Υπουργείο το οποίο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των λειτουργών, όσων είναι φιλότιμοι, βραχυκυκλώνονται σε διάφορα προβλήματα τα οποία οι τεχνοκράτες δεν μπορούν να επιλύσουν και δεν είναι πάντα δική τους ευθύνη, αλλά είναι κυρίως ευθύνη μιας γραφειοκρατικής νοοτροπίας και διάθεσης να αποφύγουν την ευθύνη. Ξεκίνησε η προσπάθεια λοιπόν, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν υφυπουργεία, υπουργεία πολιτισμού, για να δώσουμε αυτό τον boost, αυτή την όθηση, αυτή την προώθηση σε αυτόν τον κακόμοιρο τόπο που νομίζει ότι πολιτισμός είναι θεατρικές μόνο παραστάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, είναι οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, είναι η λαϊκή μας τέχνη, είναι οι συμφωνικές μας ορχήστρες, είναι το θέατρο μας και πολλά άλλα. Είναι και κάτι σημαντικό. Είναι η ιστορία μας. Η ιστορία μας, η οποία ξεκινά και προ Ελληνορωμαϊκής περίοδου, με τη γνωστή από όλους στα δημοτικά σχολεία οικισμού της χειροκηδείας ή και αλλού, είναι η ελληνιστική περίοδος, είναι η ρωμαϊκή περίοδος, όλα αυτά είναι πολιτισμός. Για κάποιον περίεργο λόγο, αυτό το πράγμα, δηλαδή να δώσουμε μια πρόθεση, να δώσουμε τη σημασία που πρέπει και να αναδείξουμε τον πλούσιο πολιτισμό μας, η Οθωμανική περίοδος, η Ενετική περίοδος και πολλές άλλες περίοδους. Δυστυχώς αυτός ο λαός υπόφερε από κατακτήσεις πολλά χρόνια. Θα τα αναδείξουμε ως ένα κομμάτι του παρόντος μας και του μέλλοντός μας, για μας και τα παιδιά μας. Βρέθηκαν 1.000 τρόποι για να υπάρχουν προβλήματα να προωθήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή τη δημιουργία ενός υφυπουργείου πολιτισμού, που εν τη σοφία βεβαίως αυτών που θα αναλάβουν, να προωθήσουν αυτό που θα θέλαμε όλοι. Τη στήριξη αυτού που λέμε πολιτισμός. Δόξα τω Θεώ, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι μέσα από συμπληγάδες πολλές,
φτάσαμε στη σήμερα ημέρα, όπου ελπίζω στο τέλος θα επικρατήσει η κυρίαρχη αντίληψη ότι χρειάζεται ο τόπος να αναδεικνύει αυτό που ήταν, αυτό που είναι και αυτό που ελπίζουμε ότι θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μιλωνά, και θα ήθελα και δημοσίως να συγχαρώ την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Παιδείας. Έχει δαπανήσει πάρα πολλές ώρες για να συζητήσει αυτό το θέμα, καλώντας όλους όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν είναι καθόλου εύκολο, ένα σύνθετο θέμα με πάρα πολλές συνισταμένες. Όλοι οι συναδέλφοι και συναδέλφοι σας έδειξαν προθυμία και ευαισθησία και ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε. Και θερμά συγχαρητήρια στην Επιτροπή σας και για την υπομονή αλλά και επιμονή που επέδειξε και βεβαίως ιδιαίτερα και στην κοινοβουλευτική γραμματεία, την κυρία Ζένιο που είναι εδώ δίπλα μου. Και νομίζω ότι έχουμε και υποχρέωση να αποδίδουμε και τα εύσημα και στους υπηρεσιακούς μας όταν ενισχύουν το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών-βουλευτρίων. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Μιλωνά. Συνεχίζουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέος. Αντιλαμβάνομαι ότι προηγήθησαν άλλοι που ήθελαν τον λόγο, κυρία Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέος. Όχι, δεν θα μιλήσω. Θα σεβαστώ τη σειρά με την οποία ζητήσαμε τον λόγο. Αυτά που λέτε περί κανονισμού. Ωραία, δεν θέλει τον λόγο ο κύριος Θεμιστοκλέος. Προχωράμε στον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Δεν είναι αντιληφθικό ότι δεν θέλει τον λόγο. Θέλει να μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Θεμιστοκλέος. Και επειδή επικαλέστηκε τον κανονισμό, θέλω να θυμίσω ότι μιλούμε ξεκινώντας από τα μικρότερα κόμματα και καταλήγουμε στα μεγαλύτερα. Απλά, ναι, και κύριε Λουκάιτ, έχετε δίκιο. Τους βουλευτές ξεκινούμε, οπότε είτε τώρα θα μιλήσει ή δεν θα πάρει τον λόγο. Κύριε Θεμιστοκλέος, θέλετε να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας, να τοποθετηθείτε τώρα. Γραμμή της εγώ αργότερα. Ναι, σας ακούμε. Αντιλαμβάνομαι τη μεθοδολογία, την πρακτική, να ξεκινούμε από τα πιο μικρά κόμματα προς τα πιο μεγάλα, σε εξειδικευμένου είδους συζητήσεων, προϋπολογισμούς, όπως έγινε τις προάλλες για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το Σύνταγμα δεν προνοεί αυτόν τον οποίον ισχυρίζεστε. Όχι μόνο δεν προνοεί το Σύνταγμα αυτόν τον οποίον ισχυρίζεστε, αλλά ούτε και ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής το προβλέπει. Και διαβάζω από το Σύνταγμα ότι μπορεί ο βουλευτής να τοποθετηθεί όποτε θέλει, για διάφορους λόγους. Είτε για να αντικρούσει επιχειρήματα άλλων βουλευτών, είτε για να αντικρούσει επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και μάλιστα σε σοβαρά ζητήματα λέει ότι ο προεδρεύων του σώματος οφείλει να δώσει πρώτα τον λόγο σε έναν που υποστηρίζει μια άποψη, μετά ένα λάξ στον άλλον ο οποίος είναι αντίθετος. Αυτά τα οποία τις τελευταίες συνεδριάσεις ακούω εδώ στην Ολομέλεια δεν προβλέπονται. Και καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσετε το Σύνταγμα και τον κανονισμό. Και δεν απεμπολώ το δικαίωμά μου να μιλήσω μετά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, είναι θέμα διαδικασίας, κύριε Θεμιστοκλέους. Βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου το Σύνταγμα. Είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται, νομίζω, και δεν εκτιμώ ότι είναι φρόνιμο κάθε φορά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια, είτε συζήτησης, ποιος θα μιλήσετε πρώτος είτε τελευταίος. Είναι μια πρακτική η οποία υπάρχει. Δύναται σε οποιοδήποτε σημείο οποιοδήποτε βουλευτής ή βουλεύτρια να ζητήσει τον λόγο, εάν και εφόσον θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει και θα του επιτραπεί. Δεν νομίζω όμως τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή ότι είναι θέμα τώρα θα μιλήσετε πρώτος ή τρίτος. Θεωρώ έχετε τώρα το δικαίωμα να τοποθετηθείτε. Υπάρχει μια πρακτική την οποία θα ακολουθήσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Δεν νομίζω να διαφοροποιείτε η θέση σας με αυτήν την πρακτική. Έχετε τον λόγο. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να έχουμε αυτήν την ίδια συζήτηση. Έχω το δικαίωμα να μιλήσω για τη διαδικασία, κυρία Πέτρα. Και σας άκουσα προσεκτικά. Θα με ακούσατε ακόμα λίγο.
Ο κανονισμός τον οποίο επικαλείστε λέει ότι ο βουλευτής δίνεται με κατόπιν αδείας του Προέδρου να αγορεύσει πέραν της μιας φοράς, πρώτον, να επεξηγήσει ουσιώδης τι μέρος της αγορεύσεως του το οποίο παρερμηνεύτηκε. Δεύτερο, είναι εισηγητής προτάσεως ή τροποποιήσεως. Το έχουμε και εμείς μπροστά μας, κύριε Θεμιστοκλέους. Ακούστε, κυρία, αφήστε μα το ξέρουμε, μα θεωρείτε ότι όλοι οι συνάδελφοι, σας δεν ξέρουν τον κανονισμό και θα τους τον υποδείξετε εσείς. Δεν είπα εγώ για αφού τον έχουμε μπροστά μας, ορίστε. Δεν είναι για τους συναδελφούς που μιλώ, είναι για εσάς που μιλώ, κυρία. Ευχαριστώ, κύριε. Λέει, το γνωρίζω τον κανονισμό. Λέει, το γνωρίζετε. Ναι. Αν το γνωρίζετε, ναι, τότε είναι χειρότερη η κατάσταση. Κύριε Δάξε, κύριε Θεμιστοκλέους, σας άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Ναι, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω, κυρία. Σας ακούω, κύριε. Είτε να αντικρούσει, λέει, ή να σχολιάσει επιχειρηματολογία, ή θα μιλήσει, ή θα τοποθετηθεί επί εγερθέντος νέου σημείου που εμίλησαν οι συνάδελφοι. Και στο τέλος, λέει, είτε ακόμα να απαντήσει σε προσωπική επίθεση. Αυτή είναι την πρακτική που μας λέτε, mm-hmm, ότι μιλούν όλοι μία φορά από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Δεν προνοείται ούτε από το Σύνταγμα, ούτε από τον κανονισμό. Θέλετε να επιμένετε να συνεχίσετε, δικαίωμά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγορεύσεις γίνονται κατά τη σειρά εγγραφής ή της προφορικής αιτήσεως αδείας των επιθυμούντων να αγορεύσουν αναλόγως της περιπτώσεως. Εν περιπτώσει όμως υπάρξεως αντιθέτω γνωμό, διαδέχεται τον αγορεύσαντα αντιλέγω βουλευτής εφόσον είναι τούτο δυνατόν. Βουλευτέ αγορεύοντας εκ μέρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή εν το εντιβουλή των αντιπροσώπων πολιτικών κομματικών ομάδων δεν υπόκεινται στους ανωτέρω κανόνες ως προς τη γορά αγορεύσεως και συνεχίζει και λέει μετά υπάρχει μια πρακτική κτλ. Οπότε θα σεβαστώ απόλυτα. Ευχαριστώ τον κύριο Θεμιστοκλέους για την εισήγηση του παρέμβαση του. Απόλυτα σεβαστή. Θα σεβαστώ την πρακτική που για χρόνια ακολουθείτε και προχωράμε στη συζήτηση. Συνεχίζουμε μάλλον τη συζήτηση του θέματος. Έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους, για την τοποθέτησή σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε. Φαίνεται δεν έγινε κατανοητό όσο θα έπρεπε. Έληξε το διαδικαστικό, κύριε Θεμιστοκλέους. Θα ζητήσω τον λόγο. Μάλιστα. Κατά την ώρα την οποία θα κρίνω εγώ, όχι εσείς. Ωραία. Και τότε θα αποφασίσω και εγώ αν θα σας δώσω τον λόγο και θα συζητήσετε άδεια. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε και δεν έχω καμία διάθεση κάθε εβδομάδα να έχουμε την ίδια συζήτηση, το ξεκαθαρίζω. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σωτήρη Ιωάννου και ευχαριστώ όλες και όλους για την υπομονή τους. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θεωρούμε πως η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση. Είναι μια πρακτική που ακολουθείται από σχεδόν όλες τις χώρες και προφανώς προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και αξία στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι γεγονός ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες και ενστάσεις, κυρίως αναφορικά με το ζήτημα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, όπου επί της ευκαιρίας θέλουμε να πούμε ότι η λειτουργία εκεί επιτελούν έναν εξαίρετο έργο και ο σκοπός τους είναι η ανάδειξη της εθνικής και θρησκευτικής ιστορίας της Κύπρου. Και είμαστε βέβαιοι ότι τα άτομα αυτά θα αξιοποιηθούν και κατάλληλα από το Υφυπουργείο. Ακούστηκαν λοιπόν στις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες και είμαι βέβαιος ότι θα ακουστούν και στη συνέχεια διάφορες ενστάσεις και ανησυχίες που αφορούν το κυπριακό ζήτημα. Με αυτήν την λογική όμως, ως ΕΛΑΜ, εμείς διαφωνούμε. Δεν θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων πάνω σε αυτό το ζήτημα θα επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο το μέλλον των αρχαιοτήτων μας. Εκφράζονται ανησυχίες για το τι θα ακολουθήσει και τι συνέπειες θα υπάρξουν σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού και υπαγωγή του τμήματος στα συνιστόντα κρατήδια. Μάλιστα, αυτήν την ανησυχία, και αυτό είναι το οποίο μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι την εκφράζουν και κόμματα τα οποία υπερασπίζονται μεσαίνως και προωθούν τη διζωνική, την κοινοτική ομοσπονδία. Εμείς λέμε ότι αν εφαρμοστεί στην Κύπρο η διζωνική, την κοινοτική ομοσπονδία, η άμεση συνέπεια θα είναι πως δεν θα υπάρχει ελληνισμός της Κύπρου για να υπερασπιστεί τις αρχαιότητές μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Τασσόμαστε ενάντια σε τέτοιου είδους λύσεις
Και όσοι σήμερα θέτουν αυτό το επιχείρημα, τους καλούμε να το αντιληφθούν και στη θέση τους για το Κυπριακό. Επίσης, κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, επί της ευκαιρίας, θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά για το ζήτημα του ΘΟΚ και της ανάγκης στήριξης μικρών θειάσεων και ανεξάρτητων ομάδων, ώστε να διατίθενται περισσότερα κονδύλια σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται με νύχια και με δόντια για την επιβίωσή τους. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τρυφωνίδης. Στο βήμα. Πολύ ωραία. Βλέπω στη συνέχεια τον κύριο Χριστοφίδη, τον κύριο Γκουλίαν, τον κύριο Γκάρουλα. Δεν έχουμε ξεχάσει να σημειώσουμε κάποιον, έτσι. Ωραία. Α, συγγνώμη, ξεχάσαμε τον κύριο Αρφανή. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, η δημιουργία ενός υφυπουργείου πολιτισμού είναι μια καθολική απέτηση των χιλιάδων συμπολιτών μας, επαγγελματιών καλλιτεχνών και συναφών με τις τέχνες και τον πολιτισμό επαγγελμάτων, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο σε μια σύγχρονη δημοκρατική και οικονομικά ανεπτυγμένη πολιτεία ο πολιτισμός να βρίσκεται διάσπαρτος μεταξύ υπουργείων, μη κρατικών οργανισμών, οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, τμήματων και άλλων πολλών υπηρεσιών. Γι' αυτό και η θεσμοθέτηση της ίδρυσης και λειτουργίας Υφυπουργείου Πολιτισμού θα δώσει επιτέλους στην πολιτεία τα εχέγγυα για να μπορεί να χαράσει και να εφαρμόζει μια συνολική εθνική στρατηγική και πολιτική τόσο ως προς τη διαχείριση όσο και ως προς την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Ως Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία έχουμε συμβάλει αποφασιστικά, δημιουργικά, στην υλοποίηση του σχετικού νομοσχεδίου που βρίσκεται ενώπιον μας σήμερα, τόσο με εισηγήσεις μας όσο και με παρεμβάσεις μας, τόσο στην όλη δομή του Υφυπουργείου και με την Κρατική Ορχήστρα και με τις αρμοδιότητες του ΘΟΚ, αλλά και με τον διάλογο που έπρεπε να αναπτυχθεί με όλους τους καλλιτεχνικούς φορείς. Το γεγονός ότι για τον πολιτισμό δαπανάται σήμερα μόνο το 0,004% του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούσε ντροπή για όλους μας και ήταν μια τεράστια αντίφαση ως προς τις προσδοκίες της πολιτείας μας. Θα επιμένουμε στη θεσμική κατοχήρωση της συμμετοχής των φορέων του πολιτισμού στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ούτως ώστε αυτές να εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και του κράτους και των πολιτών και όχι προσωπικά συμφέροντα και φιλοδοξίες ορισμένων ατόμων. Γιατί στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι συναδελφοί, μπορεί να υπάρχουν κάποια χρήματα, αλλά οι περισσότεροι είτε πεινούσαν, είτε πεινούν, είτε δεινοπαθούν. Γι' αυτό προσδοκούμε σήμερα με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει η αναθεώρηση των κριτηρίων μετά που θα λειτουργήσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ως προς την επιχορήγηση των φορέων του πολιτισμού και ιδιαίτερα των ιδίων των καλλιτεχνών, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε και ομάδες φυσικών προσώπων. Επιπρόσθετα, και αυτό ήταν, είναι και θα είναι η απέτησή μας, είναι εδώ εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας, ο κύριος Λούις, το καταστήσαμε σαφές και άρχισε και τεχταίνεται, είναι πολύ κοντά. Το νομοσχέδιο για την κατοχήρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης δεν είναι ένας χομπίστας που τρέφεται με τη δημιουργία. Είναι ένας επαγγελματίας του οποίου το έργο και η προσφορά πρέπει να αναγνωρίζεται όχι μόνο αισθητικά και πνευματικά,
αλλά με όρους οικονομικής στήριξης. Το νομοσχέδιο που τεχταίνεται αυτή τη στιγμή για την επαγγελματική κατοχήρωση των καλλιτεχνών, για μας έπρεπε να ήταν εδώ ταυτόχρονα σήμερα, να ψηφίζεται μαζί με το Υφυπουργείο. Όμως, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους αρμόδιους του Υπουργείου ότι θα έρθει πολύ σύντομα για να ψηφιστεί και αυτό, για να είναι πλήρως κατοχυρωμένη η επαγγελματική κοινότητα των καλλιτεχνών. Όσον αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του συνολικού πολιτισμού μας, επιτελεί ένα αξιόλογο έργο διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, όμως την ίδια ώρα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γίνουν νέες οργανωτικές δομές για το Τμήμα Αρχαιοτήτων που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή και θα του δώσουν την όθηση για το μέλλον. Γιατί ενώ κάνει τρομερή δουλειά, υπάρχουν και σοβαρές αδυναμίες που αν τα λύναμε και απαιτούμε να λυθούν με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και την ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο, θα μπορεί με περισσότερη ζέση και δύναμη να επιτελέσει το έργο του και αυτό ζητούμε και απαιτούμε και θα καραδοκούμε για να γίνει. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία επίσης οι αρχαιότητες να μην βρίσκονται στο όλο φάσμα του πολιτισμού. Γι' αυτό κατανοώντας και τους επαγγελματίες που είναι στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα δώσουμε αυτή την όθηση και να μας κατανοήσουν και εκείνοι και να μας εμπιστευτούν ότι θα είμαστε μαζί τους για να γίνει σωστή δομή για αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τελειώνοντας, η ψήφιση του νομοσχεδίου που έχουμε μπροστά μας θα αποτελεί την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας για τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική δημιουργία, τους ανθρώπους των τεχνών και του ευρύτερου πολιτικού γίγνεσθε του τόπου. Μια στήριξη στην οποία, λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα έπρεπε να είναι πιο έντονη και πιο ουσιαστική από το κράτος. Δεν θέλουμε να θυμηθούμε πολύ καλά τα επιδόματα που έχουν δοθεί, όμως θα έπρεπε να ήταν και περισσότερα και όχι κατόπιν ουσιαστικής, αν θέλετε, πίεσης από κανένα. Οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε όλοι ότι ήταν οι μόνοι που δεν έπαιρναν έστω και ένα ευρώ από την πολιτεία. Όλοι συμβάλαμε, αλλά αποτελούσε μια περίοδο ντροπής για όλους μας. Ο πολιτισμός, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας και είναι η συνείδηση του λαού. Και ο καθρέφτης της Κύπρου δεν πρέπει να τον αφήσουμε να ραγίσει. Τελειώνοντας, κλείνω παραφράζοντας την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ότι ο πολιτισμός είναι η κληρονομιά μας, είναι η περιουσία μας και αν το χάσουμε, αυτό δεν είμαστε κανείς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τα υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής Παιδείας για την άψογη συνεργασία που είχαμε για να φέρουμε σήμερα ενώπιον όλων σας τα σχετικά νομοσχέδια, τη Γραμματεία της Επιτροπής Παιδείας, καθώς
τον Υπουργό, τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών, όλους τους φορείς του πολιτισμού, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και όλους όσους έχουν συμβάλει για να είμαστε εδώ σήμερα, για να κάνουμε μια νέα αρχή για τον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τριφωνίδη. Συνέχεια είναι ο κύριος Κουλίας. Κύριε Κουλία. Στο βήμα, πολύ ωραία. Ένα λεπτό να τελειώσουμε με την αποστηρώση. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι από αντικείμενο που ασχολείται που είμαστε σε ανάλογες επιτροπές, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα της μεταφοράς των αρχαιοτήτων στο τμήμα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρακολούθησα με τα μεγάλο ενδιαφέροντος ποια είναι η εξέλιξη. Αυτό το νομοσχέδιο συζητείται από τον Σεπτέμβριο του 2021. Σχεδόν τα γενέθλια, έχει ένα χρόνο. Και διαπίστωσα με τα μεγάλη έκπληξη ότι κάποια σήκωσα λάβαρα και με ανάσταση να μην πάει το τμήμα αρχαιοτήτων στο τμήμα πολιτισμού. Δηλαδή, μέσα στην αίθουσα, αν έχει κανένα που μπορεί να φανταστεί το Μουσείο της Ακρόπολης να είστε συγκοινωνίες της Ελλάδος. Μπορεί να φανταστεί το Μουσείο του Λούβρου, Μητροπολιτικά Μουσεία, να είναι στο τμήμα συγκοινωνιών και έργων. Και μάλιστα, με την εκπλήξη όσο διαπίστωσα, ότι είχαν πόσοι που σηκώσαν μπαϊράκιν και επιστήμονες μάλιστα, αρχαιολόγοι μάλιστα, οργανωμένα ή ανοργάνωτα, πιάσαν τους βουλευτές όλους, δεν ξέρω αν έφυγαν κανέναν πίσω, ότι περίπου είναι μεγάλο έγκλημα να μετακινηθεί το τμήμα αρχαιοτήτων να πάει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή στο Υφυπουργείο. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Εγώ δεν είμαι φιλοκυβερνητικός βουλευτής, ούτε κυβερνητικός, ούτε καν φιλοκυβερνητικός. Αλλά εδώ οφείλω να χαιρετήσω τη στάση της κυβερνήσεως που έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Και ιδιαίτερα για εμάς τους πρόσφυγες, που άπτεται αφού έγιναν και συνταγματικά θέματα, έπρεπε η πρώτη και καλύτερη να χειροκροτούμε που έγινε αυτό το Υφυπουργείο Πολιτισμού και να ενταχθούν οι αρχαιότητες. Τότε που το είδα, όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και μου είπαν και οι αρχαιότητες δικές σου, έμεινα έκπληκτος, λέω τους, μα καλά τα αρχαία μέσα στο συγκοινωνιό, λέει, μου είπαν ναι. Όταν ρώτησα, μου είπαν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και ούτω καθεξής, όμως κακώς δεν μετακινήθη τόσα χρόνια. Φυσικά οι αρχαιότητες έμειναν ο φτωχός συγγενής, εξού δεν αξιωθήκαμε να κάνουμε ένα μουσείο της προκοπής και μείναμε με εκείνον που μας εκκληροδότησε η Βρετανική Επικοκρατία. Τόσο ενδιαφερόμαστε για τον πολιτισμό μας. Όμως θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που ανάμειξαν και το εθνικό θέμα και τα δύο κράτη και τις ομοσπονδίες και τα ασυνιστώντα κρατήδια και 100 τέχνες. Θέλω να διαβάσω κάτι, συνάδελφοι, για να είμαστε όλοι ενήμεροι και υποχρέωση έχω να σας το φέρω ενώπιον σας, ενώπιον της Ολομελίας. Δεν υπάρχουν κοινοτικά υπουργεία ή υφυπουργεία. Δυνάμει του περί μεταβιβάσεως της ασκήσεως των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί του Υπουργείου Παιδείας νόμος 12/65 και δυνάμει του δικαίου της ανάγκης οι εξουσίες της Κοινοτικής Συνέλευσης μετεφέρθησαν στην κεντρική κυβέρνηση. Ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός δυνάμει του δικαίου της ανάγκης. Ο νόμος 12/65 δεν μεταβίβασε τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως μόνο στο Υπουργείο Παιδείας. Η νομοθετική αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι διοικητικές αρμοδιότητες για εκπαιδευτικά, μορφωτικά, διδακτικά θέματα μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Οι υπόλοιπες εκτελεστικής φύσης μεταβιβάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι δικαστικές εξουσίες μεταβιβάστηκαν στον Ανώτατο Δικαστήριο και στα δικαστήρια που υπάγονται σε αυτό. Όλα τα πιο πάνω όργανα ασκούν αρμοδιότητες κεντρικής κυβερνήσεως. Δεν είναι κοινοτικό όργανο η Βουλή όταν νομοθετεί για θέματα παιδείας και πολιτισμού. Ούτε είναι κοινοτικό όργανο το Ανώτατο Δικαστήριο όταν δικάζει υποθέσεις σε αυτά τα παιδεία, ούτε είναι κοινοτικό όργανο το Υπουργικό Συμβούλιο που λαμβάνει αποφάσεις, ούτε είναι κοινοτικό όργανο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος ως σώμα. Ο Υπουργός της Παιδείας δεν εκπροσωπεί την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, αλλά το κράτος ως σύνολο. Ο Υπουργός της Παιδείας
Δεν εκλέγεται άλλωστε από την ίδια Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, η οποία έχει εξάλλου αυτοδιαλυθεί. Αλλά αντίθετα διορίζεται και πάπεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ακριβώς, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι 10 υπουργοί της κυβέρνησης. Τώρα είναι περισσότεροι με τους υφυπουργούς. Αν υπάρξει λύση του Κυπριακού, ομοσπονδιακής φύσεως, τότε το νέο ομοσπονδιακό σύνταγμα θα προβλέπει με ποιον τρόπο θα ασκούνται οι δικαιοδοσίες. Δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τα ερωτήματα αυτά σε ποιον υπουργείο θα υπάγεται διοικητικά το τμήμα αρχαιοτήτων. Υπάρχει εξάλλου θεμελιώδης έλλειψη κατανόησης του περιεχομένου της πρότασης της ελληνοκυπριακής πλευράς για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτήν. Εφόσον η λογική της αποκέντρωσης είναι ακριβώς πως η εξουσία παραμένει στην κεντρική κυβέρνηση και εκχωρείται στις ομόσπονδες πολιτείες μέσω αποκέντρωσης, χωρίς επομένως να εκφεύγει της κεντρικής εξουσίας. Δεν υπάρχουν επομένως εδώ συνταγματικές γκρίζες ζώνες και είναι πραγματικά κρίμα εκλεκτοί επιστήμονες στο πεδίο της αρχαιολογίας να προβάλλουν με τόσο πάθος και ένταση αντιλήψεις που μόνο δεικνύουν έλλειψη βασικής κατανόησης του γνωστικού πεδίου το οποίο επικαλούνται, που εμπροκειμένου δεν είναι η αρχαιολογία. Η συνταγματική λειτουργία του κράτους, η διολίσθηση του Κυπριακού ζητήματος και άλλα παρόμοια ζητήματα δεν σχετίζονται καθόλου με το διοικητική φύση ερώτημα που θα υπαχθεί το τμήμα αρχαιοτήτων. Τα ΔΕΦΗ Εμιλιανίδης. Το διάβασα για να ξεκαθαρίσει πέραν πάση λογική αμφιβολία στο μυαλό ενός εκάστοτε εξημών και κάθε μια, ποιο είναι το νομικό πεδίο. Εμείς αφιζητούμε ότι το κράτος είναι ένα, και αν κάνουμε ομοσπονδιακή ο κράτος, ένα δύο κράτη, να τα μοιράσουμε. Εκτός αν θέλαμε διχοτόμηση είναι δύο κράτη. Γιατί δεν δεχόμαστε, κύριε. Το κράτος είναι έναν γενιό και ορθώς έπραξε η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κουλία. Κύριε Αρφανίδη. Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. Όχι, δεν έχετε τον λόγο. Εντάξει. Και έτσι, για επειδή είστε και σωστός στο Σύνταγμα, άρθρο 73.7, ο βουλευτής δεν δύναται να αγορεύσει συνεδρίαση της Βουλής ή αν δεν εγγραφεί προηγουμένως εις τον οικείο πίνακα ή αν δεν λάβει παρά του προεδρεύοντος την προστού το άδεια. Δεν έχετε άδεια, κύριε Θεμιστοκλέος. Έληξαν το θέμα, συνεχίζουμε. Κύριε Ορφανίδη, συνεχίστε, έχετε τον λόγο. Απολογούμε για τη διακοπή. Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για κάποιον που ακούει για πρώτη φορά το θέμα αυτό, ασφαλώς θα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Τα ερωτηματικά αυτά προκύπτουν μέσα από τη διαχρονική πορεία της, από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι γνωστό ότι ιδρύθηκε το 1960 και το τμήμα αρχαιοτήτων δεν υπάγεται μέχρι τότε από εκεί και πέρα σε κανέναν Υπουργείο. Ασφαλώς κάποιος θα διερωτάται, μα ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών και δεν ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Και το δίκαιο ήταν να ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας όμως δημιουργήθηκε το 1964 με το δίκαιο της ανάγκης. Και αυτά οφείλουμε να τα καταλαβαίνουμε. Είναι η ακριβή ιστορία το πώς ξεκίνησε και γιατί υπάκθηκε το 1964. Υπήρχε λόγος να υπαχθεί στο Υπουργείο Μεταφορών. Αναφέρθηκε προηγουμένως για τα υφυπουργεία που συμμετέχουν στο Υπουργικό. Να σημειώσω ότι το Υφυπουργείο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και το Υπουργείο Παιδείας που δεν υπάγεται, όπως ασφαλώς έπρεπε να υπάγεται προηγουμένως στο το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας, δεν αποτελούσε συνιστόν Υπουργείων της τότε δημιουργηθήσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά προς αποκατάσταση κάποιας της ιστορικής αναδρομής γιατί. Να αναφέρω ότι μόνον ένας δικηγόρος εκ των όσων άλλων έχουν τοποθετηθεί, έχει τοποθετηθεί με τον τρόπο που ανάφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως. Και να σημειώσω ότι και κανένας αρχαιολόγος δεν έχει τοποθετηθεί για κάτι το διαφορετικό. Σεβαστή η κάθε άποψη. Εμείς θεωρούμε ότι και κρίνουμε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων να παραμείνει στο υφιστάμενο Υπουργείο. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει και τις σχετικές τροπολογίες, τις οποίες το Σώμα θα αποφασίσει μετά από το τέλος της συζήτησης.
Ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδη. Τον λόγο έχει ο κύριος Χριστοφίδης και ο τελευταίος ομιλητής στη συνέχεια ο κύριος Κάρουλας. Κύριε Χριστοφίδη, στο βήμα. Ωραία. Παράληψη μου, δεν έχω καλωσορίσει και τον κύριο Λουν Κυπριανό μέχρι να πάρει τη θέση του κύριος Χριστοφίδης. Σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδρυση ενός φορέα που να ασχολείται αποκλειστικά με την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη στον τόπο μας, είναι πάγια επιδίωξη του Αγγέλ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι καλά γνωστή σε όλους η συστηματική ενασχόληση και δράση του Αγγέλ σε σχέση με τον πολιτισμό. Στη βάση θέλω να θυμίσω γνωματεύσεων προηγούμενων γενικών εισαγγελέων για την αντισυνταγματικότητα δημιουργίας υφυπουργείων, οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν στη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού. Σήμερα και στη βάση μιας νέας γνωμάτευσης έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόταση για δημιουργία υφυπουργείου, αυτήν τη φορά υφυπουργείου πολιτισμού. Μια τέτοια προσπάθεια δημιουργίας μιας δομής που να εξειδικεύεται στα ζητήματα πολιτισμού κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάθε πολιτική θέση όμως κρίνεται με βάση τρία στοιχεία. Το περιεχόμενο της, από πού προέρχεται και σε τι αποσκοπεί. Το πρώτο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Ότι 9 χρόνια ξηρασίας και άπνοιας στον χώρο του πολιτισμού γίνεται προσπάθεια να διαγραφούν και να ξεχαστούν κάτω από την προσπάθεια να πείσει η κυβέρνηση ότι νοιάστηκε επιτέλους για τον πολιτισμό. Επειδή μερικούς μήνες πριν να ολοκληρωθεί η δεύτερη της θητεία, θα λειτουργήσει Υφυπουργείο Πολιτισμού για περίπου 6 μήνες. Δυστυχώς όμως για τους κυβερνώντες, ο κυπριακός λαός και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του πολιτισμού θυμούνται. Η διακυβέρνηση συναγερμού θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση που οδήγησε στους δρόμους εκατοντάδες δημιουργούς για να τους δώσουν τελικά 300 ευρώ τον μήνα. Η κυβέρνηση κατά τη θητεία της οποίας δεκάδες δημιουργοί, ακόμα και προχτές, ζητούν την παρέτηση του αρμοδίου υπουργού γιατί δεν καταφέραμε καν να εκπροσωπηθούμε στην Biennale της Βενετίας. Η κυβέρνηση που είναι απούσα από την πολιτιστική δραστηριότητα, η κυβέρνηση της οποίας η αισθητική είναι η αισθητική της Άντζελας Δημητρίου. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, επειδή έγινε και σήμερα μεγάλος λόγος, όπως και σε προηγούμενες συνεδρίες για παρασκήνιο και για πιέσεις, είναι το εξής. Το παρασκήνιο που έγινε, να θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι οι συνεχείς πιέσεις του Υπουργού Παιδείας για να διασφαλίσει όχι ότι θα έχουμε Υφυπουργείο Πολιτισμού, που σε αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά για να διασφαλίσει ότι το Υφυπουργείο θα ήταν ακριβώς όπως το ήθελαν οι κυβερνώντες. Είναι γεγονός ότι μπροστά στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής έφτασε ένα πολύ πρόχειρο νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, το οποίο βελτιώθηκε αισθητά από τη δουλειά και την προσπάθεια που έγινε στην Επιτροπή. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ένα βασικό ζήτημα διαφωνίας. Η μεταφορά ή όχι του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Τη θέση αυτήν υπερασπίστηκε με φανατισμό η κυβέρνηση του συναγερμού. Το επιχείρημα ήταν ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό πρέπει να είναι κάτω από το Υφυπουργείο. Το επιχείρημα όμως δεν ήταν ειλικρινές. Γιατί αν ήταν ειλικρινές, δεν θα χρειαζόταν να προσθέσει η Επιτροπή τη Συμφωνική Ορχήστρα, για παράδειγμα, και άλλους οργανισμούς πολιτισμού, οι οποίοι έντεχνα αποκλείστηκαν από την κυβέρνηση. Λέει επίσης η κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς τις αρχαιότητες. Οι δάλλος μας είπαν τι θα κάνει αυτό το Υπουργείο. Πρόκειται ίσως για την πιο κοινική ομολογία ότι επί ημερών αυτής της κυβέρνησης ο πολιτισμός στην Κύπρο έχει ένδοξον παρελθόν, αλλά προφανώς δεν έχει παρόν και μέλλον. Προσπαθήσαμε όλον αυτόν το διάστημα να καταδείξουμε ότι η παγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων
θα δημιουργήσει λειτουργικές και πολιτικές περιπλοκές. Αλλά η προσέγγιση του Υπουργείου και πάλι ήταν κοινική. Στην πρόταση που έχουμε μπροστά μας που έφερε η κυβέρνηση, τι είναι αγαπητοί συνάδελφοι ουσιαστικά του Υφυπουργείου Πολιτισμού, είναι υπάλληλοι που υπάγονται στο τμήμα αρχαιοτήτων, που είναι και μεγάλο τμήμα, και υπάλληλοι που υπάγονται στις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Αντί δηλαδή να σχεδιάσουν μια δομή με όραμα, με βάθος, με προεκτάσεις στο μέλλον, με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη, επιχειρείται συρραφή δύο υπηρεσιών και βεβαίως φυσιολογικά διερωτούνται, αν δεν πάμε υπάλληλοι του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τι θα είναι αυτό το Υφυπουργείο. Η πιο σημαντική όμως πτυχή που αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η πολιτική συνταγματική πτυχή. Να δούμε όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέρφισσες, ποιοι προέταξαν τον Κυπριακό και ενέπλεξαν τον Κυπριακό με τις αρχαιότητες. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έγινε παράδειγμα λειτουργίας, όχι από εμάς βέβαια, της χαλαρής ομοσπονδίας, στα χείλη του Προέδρου του Συναγερμού, του κυρίου Αβέροβ Νεοφύτου και του κυρίου Αναστασιάδη. Μάλιστα, θέλω να θυμίσω ότι η εργαλειοποίηση των αρχαιοτήτων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει επίσης στο έγγραφο που ετοίμασε το Προεδρικό για τη Χαλαρή Ομοσπονδία και αποκαλύφθηκε στον τύπο δημόσια. Άρα, να μην έχετε καμία αμφιβολία, συνάδελφοι και συναδέρφισσες, ότι η υπερψήφιση της υπαγωγής του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού είναι σχεδιασμούς Αβέροβ Νεοφύτου, Νίκου Αναστασιάδη και άλλων περί χαλαρής ομοσπονδίας που ψηφίζεται. Υπάρχει όντως ακόμα μια πολιτική πτυχή που αφορά στο Κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαιότητες στο Σύνταγμα μας υπάγονται σε έναν από τα Υπουργεία που προβλέπονται από το Σύνταγμα για την κεντρική κυβέρνηση. Ούτε είναι τυχαία η προσπάθεια που κατέβαλαν στις διαπραγματεύσεις οι Προέδροι Παπαδόπουλος και Χριστόφιας για να είναι οι αρχαιότητες ομοσπονδιακή αρμοδιότητα ή, αν θέλετε, υπόθεση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γιατί εμείς δεν θέλουμε να δούμε τις αρχαιότητες μας να τις χειρίζεται καμιά κοινότητα ξεχωριστά, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Υπάρχουν τέλος και λειτουργικά θέματα που δημιουργούνται με την υπαγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τη μεταφορά του στο Υφυπουργείο αποστερείται της υποστήριξης των τεχνικών τμήματων του Υπουργείου Μεταφορών, όπως τα δημόσια έργα, οι ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, διεύθυνση ελέγχου και άλλες. Χωρίς να προβλέπεται ποιος θα τα αντικαταστήσει στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Αυτόν το άλμα στο κενό μάλιστα γίνεται την ώρα που το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει μπροστά του να υλοποιήσει τεράστια σημασία τεχνικά έργα, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία, με προϋπολογισμό πέραν των 110 εκατομμυρίων, την ώρα που διενεργεί έργα συντήρησης σε δεκάδες αρχαία μνημεία και πολλά άλλα. Ο εισηγητής ισχυρίζεται ότι η παραμονή των αρχαιοτήτων στο κεντρικό κράτος διασφαλίζεται με την υπαγωγή του Υφυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου, για όσους το διαβάσα, καταδεικνύει ότι ο Υφυπουργός θα παίρνει οδηγίες και θα λογοδοτεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι στον Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι οι εξισίες που σύμφωνα με τον περί αρχαιοτήτων νόμο ανήκουν στον Υπουργό Μεταφορών θα παραμείνουν στον Υπουργό Μεταφορών. Οι αντιφάσεις στις τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας αποκαλύπτουν τις εγγενείς αδυναμίες του νομοσχεδίου που θα περιπλέξουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε περιπέτειες. Η σύγχυση που δημιουργεί το νομοσχέδιο στη διάκριση των εξουσιών επί των αρχαιοτήτων μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου είναι βέβαιο ότι θα περιπλέξει τις δυνατότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων να ασκεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το έργο του.
Σύγχυση θα προκύψει και στη διάκριση των ρόλων μεταξύ Υφυπουργού και του Αρμοδίου Υπουργού, αφού λόγω των γνωστών συνταγματικών κολλημάτων, ουσιαστικές εξουσίες περί αρχαιοτήτων θα μείνουν σε Υπουργό και όχι σε Υφυπουργό. Με το νομοσχέδιο, ο νομικός καθορισμός του όρου αρχαιότητα να θεωρείται σε σχέση, σε σύγκριση πάντα με τον ορισμό στον περί αρχαιοτήτων νόμο, με αρνητικόν τρόπο περιορισμό και συρρήκνωση της έννοιας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος αρχαιοτήτων επί των αρχαιοτήτων στα κατεχόμενα επίσης συρρυκνώνονται και περιορίζονται απλά στον υφιστάμενο νόμο στην ανάγκη καταγραφής και τεκμηρίωσης. Διεκδικούμε λοιπόν την εφαρμογή όλων των εξουσιών που προβλέπει ο περί αρχαιοτήτων νόμος σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από τη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας καταφέραμε να επιφέρουμε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, συναδέρφοι, σε σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο. Θέλουμε να σταχυολογήσουμε τις σημαντικότερες. Η αναφορά, η στήριξη και συνεργασία των κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων της πατρίδας μας. Η παγωγή στο Υφυπουργείο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και άλλων πολιτιστικών οργανισμών που είχαν καταρχήν αποκλειστεί. Η υποχρέωση του Υφυπουργείου να καταθέσει κανονισμούς που να ρυθμίζουν με διαφάνεια και αξιοκρατία τις χορηγίες προς τους πολιτιστικούς φορείς. Αυτήν την τελευταία βελτίωση επιχειρεί να καταργήσει ο συναγερμός με τροπολογία που έχει υποβάλει και με την οποία διαφωνούμε βέβαια έντονα. Υποβάλλουμε σήμερα μια σειρά από τροπολογίες για περαιτέρω βελτίωση του κειμένου, από τις οποίες ξεχωρίζουμε την πρόταση, και θέλω να το υπογραμμίσω, για σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, κάτι που θα επιτρέψει την ουσιαστική εμπλοκή των ανθρώπων του πολιτισμού και των οργανωμένων τους φορέων στα του Υφυπουργείου. Σημαντική είναι και η τροπολογία που υποβάλλουμε για να στηριχθεί και να υπογραμμιστεί ο ρόλος του ΘΟΚ και του Κρατικού Θεάτρου. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, συναδέρφισσες, ψηφίζουμε σήμερα τη δημιουργία ενός Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα λειτουργήσει για περίπου έναν εξάμηνο πριν να εκπνεύσει η θητεία της παρούσας διακυβέρνησης. Οι δομές από μόνες τους δεν παραγούν αποτελέσματα, ούτε εκφράζουν πολιτικές. Το πλέον κρίσιμο λοιπόν στοιχείο παραμένει. Ποια πολιτική, τι πολιτική θα εφαρμόσει αυτόν το Υφυπουργείο. Όταν για παράδειγμα λέμε ότι οι δαπάνες για τον πολιτισμό είναι 0,004% και βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι το Υφυπουργείο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, δηλαδή δεν θα δώκουν ούτε σέντ παραπάνω για τον πολιτισμό, μπορείτε να αντιληφθείτε. Θα υπάρχει επιτέλους όραμα για τον πολιτισμό? Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι όπως αποδεικνύει η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, εάν συνεχιστεί η διακυβέρνηση συναγερμού, ακόμα και με την ύπαρξη του Υφυπουργείου, δεν πρόκειται να βελτιωθούν ισιωδώς τα πράγματα. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση, η οποία είναι και πολιτιστική κρίση, είναι και αξιακή κρίση. Χρειάζεται έναν ισχυρό όραμα και βούληση για να αξιοποιήσουμε των τεράστιων ιστορικών πλούτων που διαθέτουμε, τα σύγχρονα ρεύματα στην Κύπρο και διεθνώς, των πλούτων των ανθρώπων του πολιτισμού των δημιουργών μας, για να τραβήξουμε μπροστά και να μετατρέψουμε την κρίση και την παρακμή σε καλλιέργεια και πολιτιστική ακμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρούλα. Κύριε Καρούλα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κύριο Κυπριανό Λούιν, που είχε
σημαντικό μέρος της εποπτείας αυτής της προσπάθειας εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Να ευχαριστήσω τόσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όσο και τον αναπληρωτή Πρόεδρο και τους συναδέρφους που εργαστήκαμε για 9 σχεδόν μήνες για να έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, αλλά και, και τη γραμματεία της Επιτροπής, τη Θεοδόρα και την Κυριακή, για την πολύτιμη τους βοήθεια σε αυτήν την προσπάθεια. Είμαστε εδώ σήμερα ενώπιον μιας ιστορικής ευκαιρίας. Διότι η κυβέρνηση κρίνει και εμείς ως κοινοβούλιο ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες, ούτως ώστε ο θεσμός του Υφυπουργείου του Πολιτισμού να αναλάβει ολοκληρωμένα και συστηματικά την πολιτιστική διακυβέρνηση του τόπου. Και είναι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και πρωτίστως με ύψιστη και με στην πολιτική βούληση που είμαστε σήμερα εδώ ενώπιον του κυπριακού λαού για να μετουσιώσουμε σε πράξη αυτόν τον σπουδαίο θεσμό. Αποτελεί η εξέλιξη αυτή σήμερα ένα ακόμα αποτέλεσμα της επιβαλλόμενης συνεργασίας μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για να υλοποιούμε πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να το οδηγούμε πιο μπροστά, εξυγχρονίζοντάς τον αδιάλειπτα και όχι να μηδενίζουμε είτε να αμφισβητούμε τα πάντα, αλλά με γόνιμες εισηγήσεις να βελτιώνουμε την όποια προσπάθεια. Μέσα από τη διάγνωση των αναγκών για τη σύσταση των νέων υφυπουργείων, είμαστε εδώ σήμερα για το οποίο έπρεπε σε σειρά υφυπουργεία μετά τα 4 τα οποία έχουμε ψηφίσει σε αυτό το κοινοβούλιο. Και έχουμε σήμερα εδώ να είμαστε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, για τον πολιτισμό του οποίου του τόπου μας, τη μακραίωνη αυτή η ιστορία των 9.000 χρόνων, πρέπει να είμαστε περήφανοι ως λαός. Και οφείλουμε με αυτή την προσπάθεια σήμερα να τονώσουμε ακόμα περισσότερα την ταυτότητά μας, τη δημιουργία μας και να αφήσουμε ένα ισχυρό αποτύπωμα στον τόπο μας. Για το μέλλον του τόπου μας, αξιοποιώντας το παρελθόν και προστατεύοντας το παρελθόν. Η λειτουργία αυτού του θεσμού σήμερα συμβάλλει στο μέγιστο, στο βέλτιστο συντονισμό και τη συστηματική πολιτική διαχείριση των σχετικών με τον πολιτισμό δραστηριοτήτων. Προνοεί την αυτόνομη δομή, τη χάραξη πολιτικής, τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας και την δυνατότητα πρόσβασης ολοκλήρου του λαού μας, του συνόλου των πολιτών μας, στα αγαθά της πολιτιστικής δημιουργίας. Και στο υποίδρυση υφυπουργείων, οι διάσπαστες μέχρι σήμερα υπηρεσίες, τμήμα αρχαιοτήτων, χειροτεχνία, πολιτιστικές υπηρεσίες, ο επικρατικός θεατρικός οργανισμός Κύπρου, έρχονται σήμερα κάτω από μια ενιαία σκεπή για να συμβάλλει ο καθής με τον τρόπο του κάτω από την οργανωτική δομή που μας έχει παρουσιαστεί στην Επιτροπή Παιδείας, την ολοκληρωμένη αυτή συστηματική προσπάθεια για τον πολιτισμό του τόπου μας. Έχουν ακουστεί πολλά για το τμήμα αρχαιοτήτων, του οποίου ουδείς σε αυτή την αίθουσα αμφισβητεί την εγνωσμένη του προσφορά, την δυναμική του παρουσία για τη συνεχή ενδυνάμωση της ταυτότητάς μας και του πολιτιστικού μας γίγνεσε. Και με βάση τη δομή μας έχει παρουσιαστεί, ναι, όντως αποτελεί, τολμώ να το πω, το μισό υφυπουργείο. Με τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. Και έχουν ακουστεί πολλές ανησυχίες και ενώπιον της Επιτροπής και εδώ σήμερα. Απαντούμε. Έχει υπαρθεί απόφαση από το ανώτατο διοικητικό όργανο του κράτους μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη μεταφορά του τμήματος αυτού από το τμήμα, από το Υπουργείο Μεταφορών στο νέο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Δεν νοείται πολιτισμός αυτό που νοηματοδοτούμε ως πολιτισμό χωρίς αρχαιότητες. Δεν νοείται κανένα κράτος, σε κανένα κράτος Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς τις αρμοδιότητες των αρχαιοτήτων. Για να μιλάμε και να νοηματίσει σημαντική και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτισμού, δεν νοείται να μην στηριζόμαστε στην πηγή της πολιτιστικής μας δημιουργίας, που είναι οι αρχαιότητες. Το ίδιο πράττουμε και εμείς, όχι γιατί αντιγράφουμε απλά μοντέλο,
Μακέρια τονίζουμε ότι η βάση της πολιτικής μας ταυτότητας και δημιουργίας είναι οι αρχαιότητες μας. Με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων, στο άρθρο 3, οι αρχαιότητες αποτελούν ιδιοκτησία της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι η εξουσία λήψης αποφάσεων για τις αρχαιότητες ανήκει και μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ανώτατο πολιτικό συλλογικό όργανο του τόπου. Άρα ούτε μειώνουμε, ούτε υποβαθμίζουμε την αξία και την πολιτική σημασία των αρχαιοτήτων με την μεταρρύθμιση αυτή. Αντιθέτως, επιπλέον, ας διερωτηθούμε για τους προπαραγωγικούς πόρους του τουρισμού και της ναυτιλίας. Έχουν υποστεί ζημιά ή υποβάθμιση ή διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά ολοκληρωμένα και τα αναβαθμίζουμε ανταγωνιστικά προς την κατεύθυνση. Τα έργα μιλούν. Εμείς τολμούμε σήμερα να έχουμε υφυπουργείο πολιτισμού όταν κάποιοι άλλοι το 2012 απέσυραν ακόμα και την πρόταση που ήδη είχαν ετοιμάσει για τη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού. Μήπως η θέσπιση των νέων υφυπουργείων με την υπαγωγή τους στην Προεδρία, όπως και με το Υφυπουργείο Πολιτισμού παρά το Πρόεδρο, δεν μαρτυρά την υπαγωγή και πολιτική μέρημνα στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα σαφέστατα του δίνουμε την ύψιστη προστασία πέρα από αυτήν του νόμου περί αρχαιοτήτων. Μήπως η πολιτική αυτή ρύθμιση με κάθε συνταγματική υπευθυνότητα δεν αποσαφηνίζει ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει υπό την ευθύνη του τον τομέα του πολιτισμού απευθείας και τις αρχαιότητες επακόλουθα προς διάλυση της όποιας ανησυχίας για πολιτικούς κινδύνους σε μια λύση του Κυπριακού. Και ασφαλώς διαφυλάσσουμε τις αρχαιότητες μας, αφού ο νόμος περί αρχαιοτήτων συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο νέο Υφυπουργείο, αφού με βάση το οργανόγραμμα ο τομέας των αρχαιοτήτων αποτελεί ουσιαστικά αναβαθμισμένη διεύθυνση στο νέο Υφυπουργείο. Ας μην επιχειρηματολογούμε λοιπόν ότι βάζουμε σε κίνδυνο τις αρχαιότητες μας, ότι δήθεν τις υποβαθμίζουμε σε αρχαιότητες συνιστώντος κρατηδίου. Ας μην σκεφτόμαστε υποθετικά για να βρίσκουμε αιτιάσεις να αντιπολιτευόμαστε με αξιώματα και όχι με τεκμήρια, αφού το νέο Υφυπουργείο δήθεν κάτω από τη σκεπή του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του θεσμού που διασφαλίζεται από το Σύνταγμα με την όποια λύση του Κυπριακού. Και η διαφύλαξη του δικαιώματος αυτού της Δημοκρατίας διαφυλάσσεται απόλυτα στο άρθρο 23,1 με την κυριότητα των αρχαιοτήτων από την Κυπριακή Κυβέρνηση και την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το ζήτημα του διορισμού υφυπουργού και της συνταγματικότητας του καλύπτεται, αφού με βάση το Σύνταγμα δεν προβλέπεται θεσμός του υφυπουργού και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται η δια νόμου ίδρυση θέσης υφυπουργού. Αυτό είναι κατεγραμμένο και στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Υφυπουργείο Τουρισμού το 2016. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός τασσόμαστε υπέρ της μεταφοράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο νέο Υφυπουργείο και ενισχύουμε την ορθολογική μεταφορά του και επικροτούμε την ενίσχυσή του με σύγχρονους τομείς και νέες θέσεις όπως σε επιβάλλει και η αποστολή του. Όσον αφορά το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, αυτός θα αναπτύσσει αποκλειστικά λειτουργίες ενός σύγχρονου κρατικού θεάτρου. Δεν θα αναπόκειται πλέον στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου η υποβολή εισηγήσεων για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προς ανάπτυξη της θεατρικής καλλιέργειας στον τόπο, αλλά αυτό θα εμπίπτει στην πολιτική του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Με τη μεταφορά μέρους της δραστηριότητας του ΘΟΚ για τη θεατρική ανάπτυξη στο υποίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, διαχείριζε συστηματικά και συντονισμένα η θεατρική ανάπτυξη τόσο στα ιδιωτικά θέατρα προς απάντηση, όσο και στο σύνολο των πολιτών. Θα συνεργάζεται όμως ο ΘΟΚ με το Υφυπουργείο για την αποτελεσματική και επιτυχημένη διαχείριση του όλου ζητήματος. Και καταψηφίζουμε τη σχετική τροπολογία του ΑΚΕΛ, όπως και τις υπόλοιπες τροπολογίες του ΑΚΕΛ, και τασσόμαστε υπέρ της τροπολογίας του κ. Αλέκου Τριφωνίτη της ΔΥΠΑ για την παροχή δυνατοτήτων για επιμόρφωση είτε εκπαίδευση στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχει επεξηγηθεί και στην Επιτροπή.
Θα ήθελα να σταθώ σε μια τροπολογία του ΑΚΕΛ που ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο την όλη προσπάθεια και αλλοιώνει την πραγματικά τη φιλοσοφία του Υφυπουργείου. Την τροπολογία που αφορά το άρθρο 4.2.δ για τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου για τη θεατρική ανάπτυξη και την αντικατάστασή της με τα σχέδια επιχορήγησης, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την ιδρυτική πράξη των πολιτιστικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά υποβαθμίζει το ρόλο του τμήματος ως κόμβου πολιτιστικής διακυβέρνησης. Αποστεώνει την όλη στρατηγική προσπάθεια συστηματικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του πολιτισμού. Είναι εκπληκτικό πως στην ιστορική αυτή στιγμή, αντί να δρούμε δημιουργικά, μειώνουμε το ρόλο του πολιτισμού σε μονάδα διαμοιρασμού κονδυλίων και παροχία χρημάτων, σε αντίθεση με τη συντελούμενη προσπάθεια πολιτιστικής διακυβέρνησης και στρατηγικής σχεδίασης. Όταν το 2012, στα συμπεράσματα για τον πολιτισμό, συμπεριλήφθηκε η εισήγηση της Κύπρου για πολιτιστική διακυβέρνηση μέσα από σχετικό οδικό χάρτη. Τελειώνω. Και αναφέρω ότι στα πλαίσια συνένεσης, στα πλαίσια δημιουργικών συνεργασιών σήμερα, το οποίο πρέπει να φανεί και στη ψηφοφορία, προς όφελος του πολιτισμού, θεωρούμε επιβεβαιωμένη την υπερψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων. Το δημιουργικό μας αποτύπωμα για τη μελλοντική πολιτιστική δημιουργία στην Κύπρο το αύριο, οφείλουμε να το βάλουμε σήμερα γερά και θεμελιωμένα. Για να έχουν οι επερχόμενες γενεές στην Κύπρο τον εξειδικευμένο θεσμό ολοκληρωμένης συστηματικής και δημιουργικής πολιτιστικής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Κάρουλα, κύριε Μιλωνά, δευτερολογία. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να μιλήσω καθόλου για τον αρχαιοτήτο, γιατί ήταν πολύ κουραστικό. Στους τελευταίους 7 μήνες, μέρα νύχτα, να ασχολούμαστε με ολόμπι που δημιούργησε το συγκεκριμένο τμήμα. Αλλά επειδή άκουσα διάφορα για τον Κυπριακό, ήθελα μια παράμετρο η οποία δεν έχει ελεγχθεί από κανένα συναδελφό, δεν την άκουσα. Μια από τις αρμοδιότητες που έχει το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι βέβαια και η απαλληλοτριώση γης. Για παράδειγμα, μπορεί να παραχωρήσει άδεια ή να απαλληλοτριώσει τη γη του κ. Ζαχαρία Κουλία στην παραλιακή της Λεμεσού, γιατί υπάρχουν αρχαία, και να μην απαλληλοτριώσει και να δώσει άδεια αξιοποίησης ή η διευθύντρια του τμήματος ή η εφορή. Οπότε είναι και αυτή μια αρμοδιότητα, επειδή μιλήσαμε πολύ για αρμοδιότητες. Όσον αφορά το κομμάτι για το Κυπριακό, μακάρι να έρθει η ευλογημένη ώρα της λύσης, όπου θα συμφωνηθεί η λύση, θα τεθεί ενώπιον του λαού για δημοψήφισμα και αυτά θα λυθούν, είμαι βέβαιος, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Και κάτι τελευταίο, αρνούμε μέχρι τελευταίας σταγόνας του σάλιου μου να μετατραπώ σε βουλευτή κοινότητας. Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρισμένο κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μπορώ να συμπεριφερθώ ως βουλευτής μιας κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δευτερολογία, κύριε Κουλία, ναι. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Ναι. Συγχωρείτε. Ναι. Επαναλαμβάνω. Ζητώ τον λόγο για ένα διαδικαστικό θέμα που άπτεται του ιδίου του συντάγματος. Δηλαδή. Κύριε Παπαδόπουλε, σε παρακαλώ. Μα για ποιο ζήτημα μιλάτε, κύριε Κουλή? Επιτρέπετε να μιλήσω? Μα έκανε και ένα λάθο. Ο κύριο που στέκει δαμέ είναι βουλευτή καθόλου. Έχω για ποιο θέμα, κύριε Κουλή, σα ακούω. Να αφήσετε να ολοκληρώσουμε, γιατί με διακόπτετε. Είναι δευτερολογία να τελειώσουμε και μετά να πείτε το διαδικαστικό. Ναι, τελειώσαμε τώρα τη συζήτηση του Υπουργείου. Σας μιλώ για διαδικαστικό θέμα και είναι κάθε δικαίωμα μου να πω. Σας ακούω. Τι είναι το διαδικαστικό ζήτημα? Το διαδικαστικό θέμα είναι ότι καθήκον των βουλευτών και της Προέδρου να τηρούν το Σύνταγμα. Σε αυτό το Σύνταγμα, στο άρθρο 73, λέει «Βουλευτής παίρνει τον λόγο με τη σειρά που εγγράφεται». Το λέει στο άρθρο 73. Δεν έχει εγγραφεί ο κύριος Σεμιστοκλέος. Στην τρίτη παράγραφο. Σας το λέω για να το ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόδειξη, κύριε Κουλία. Τη στιγμή που του δόθηκε ο λόγος και δεν ήθελε να μιλήσει, ας το αφήσουμε μέχρι εκεί και δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, κύριε Χριστοφίδη. Δευτερολογία. Θέμα διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Θεμιστοκλέου. Θέμα διαδικασίας. Σας ακούω, κύριε Χριστοφίδη. Μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούω. Μάλιστα. Σύμφωνα με το σύστημα, πρέπει να
Θα στον έδωσα. Σύμφωνα με τη σειρά που εγγραφήκαμε στον κατάλογο, αλλά αυτό το πράγμα που λέει το Σύνταγμα, εσείς δεν το σέβεστε. Μάλιστα. Και το αντικαθιστάτε με πρακτική. Τι να πω, λοιπόν, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστοφίδη, δευτερολογία. Να ξεκαθαρίσω σε σχέση με την τροπολογία μας για τον ΘΟΚ το εξής. Καμιά, μα να θα μιλούμε σε κάθε τροπολογία. Να λέμε σε κάθε τροπολογία. Όχι, όχι, είπαμε να το κάνουμε από την αρχή, να ολοκληρώνουμε. Ναι, κύριε Χριστοφίδη. Η τροπολογία μας δεν μειώνει σε τίποτε την δράση και τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου. Επιβεβαιώνει όμως τις αρμοδιότητες του ΘΟΚ σε ό,τι αφορά τη θεατρική ανάπτυξη. Και γι' αυτόν ακριβώς την έχουμε εγκαταθέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε τώρα με τις τροπολογίες για το υπαριθμόν 4 θέμα. Σας έχουν ήδη αποσταλεί όλες οι τροπολογίες και υπάρχει σχετικός πίνακας, στον οποίο έχουν κωδικοποιηθεί τροπολογίες κατά θεματική ενότητα, οπότε για σκοπούς διευκόλυνσης της ψηφοφορίας θα ακολουθήσουμε τον πίνακα, το οποίο αντιλαμβάνομαι έχετε όλοι και όλες ενώπιον σας. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Γεωργίου να χειριστώ τον πίνακα, για να προχωρήσουμε έτσι λίγο γρήγορα τη διαδικασία. Και ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε τη μεταφορά, το ζήτημα κατά θεματική ενότητα. Το πρώτη θεματική ενότητα είναι μεταφορά του τμήματος αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε κοινή τροπολογία δίκο ΑΚΕΛ, με βάση την οποία διαγράφεται από το υπομψήφιση νομοσχέδιο οποιαδήποτε αναφορά στο τμήμα αρχαιοτήτων, καθότι κρίνεται ότι τα ζητήματα αρχαιοτήτων πρέπει να παραμείνουν υπό το σημερινό καθεστώς διαχείρισής τους, κατ' επιταγήν του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 23.1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα της δημοκρατίας επί των αρχαιοτήτων διαφυλάσσεται. Όπως είναι γνωστό, δεδομένης της εν λόγω συνταγματικής διάταξης και λόγω του δικοινοτικού χαρακτήρα του κράτους και της υπαγωγής εξ αρχής των αρχαιοτήτων σε τρίτο ουδέτερο Υπουργείο, όπως και τη σύσταση των κοινοτικών συνελεύσεων, κρίνεται σκόπιμο, όπως η δεδομένη κατάσταση, μη διαταραχθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο στην παρούσα φάση, κατά τρόπο που ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργήσει αχρίαστες επιπλοκές. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Υπέρ. Και ποιες ψηφίζουν υπέρ. Μετρούμε έτσι λίγο προσεκτικά. Δέκα εννιά υπέρ, εναντίον. Είκοσι οχτώ και αποχές καμία. Η τροπολογία απορρίπτεται. Προχωράμε τώρα στην κοινή τροπολογία. Όχι, είναι η τροπολογία του βουλευτών κ. Χρήστο Ορφανίδη και κ. Χρήση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΥΚΟ. Και δεν εγκρίθηκε σωστά, άρα δεν ακολουθούν οι υπόλοιπες. Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Πάμε στην 7 σελίδα, που είναι η κοινή τροπολογία ΚΕΛ ΔΥΚΟ. Ναι, και εδώ είναι η τροπολογία του κυρίου Μουσούτα. Ναι, και έχουμε έναν αίτημα. Ναι, κύριε Νεοφύτου, σας ακούμε. Θέλουμε να υποβάλουμε μια υποτροπολογία. Να μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να πω ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές για τον τόπο μας πρέπει να τη χάνουν όσο το δυνατόν της ευρύτητας και ευρύτατης συνένεσης. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, την 1η του Ιουλίου να ιδρυθεί το Υφυπουργείο με όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται. Παρά τα αυτά, επειδή επιδιώκουμε μια ευρύτερη και ευρύτατη συνένεση, στην τροπολογία των συναδέλφων που συμφωνούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων
να υπαχθεί στο Υπουργείο, αλλά να ενταχθεί σε 4 χρόνια από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία που θα ψηφίσουμε, η εισήγησή μας είναι αντί 4 ένα χρόνο, που θα είναι αρκετός για να μπορέσει να γίνει και η σωστή δομή για το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενσωματωμένο στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Με αυτή μας την υποτροπολογία δεν αναιρούμε την θέση μας που θα ήθελαμε εξ υπαρχής, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι με μια ευρύτερη συνένεση και να δοθεί και ο κατάλληλος χρόνος για τη σωστή δομή εντός του Υφυπουργείου του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Μάλιστα, άρα αντιλαμβάνομαι, κυρία Νεοφύτου, η υποτροπολογία σας αφορά 1 χρόνο αντί 4 που θέτει ο κύριος Μουσιούτας. Σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέσω πρώτα προς ψήφιση... Ναι, κύριε Λουκαΐδη. Τα χρόνια, κυρία Πρόεδρε, από τον 1 χρόνο έχουν τεράστια διαφορά. Υπάρχει τροπολογία. Αν σκεφτεί κάποιος ότι δεν εφαρμόζεται άμεσα η νομοθεσία, μιλούμε για μερικούς μήνες, βασικά, αναστολή σε σχέση με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου, που δεν είναι άμεση, είναι ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι, μετά τον Ιούλιο. Οπότε, τι εννοείτε? Από τώρα, κύριε Λουκαΐδη, εάν ψηφίσουμε σήμερα, με βάση την υποτροπολογία μας και περάσει και ενσωματωθεί, την 1η του Ιούλη και ψηφιστεί το τελικό νομοσχέδιο, την 1η του Ιούλη του 2022, ναι, θα έχουμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Και ενσωματώνεται, αφού θα γίνει και η σωστή δομή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την 1η του Ιούλη του 2023. Δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο από σήμερα. Έχει διαφορά. Θα ακούσουμε. Ναι, κύριε Παπαδόπουλη. Οφείλω να υποβάλω την ερώτηση. Ποιος ο λόγος για αυτήν την αναστολή εφαρμογής της μεταφοράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού? Εμείς εγκαταθέσαμε μια τροπολογία για να μην μεταφερθεί το Υφυπουργείο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Τι είναι που αποσκοπεί η αναστολή της μεταφοράς? Η συνένεση είναι για ποιον λόγο, ποιον σκοπό? Τι είναι που επιδιώκουν να επιτύχουν εκείνοι που εισηγούνται την αναστολή της εφαρμογής του νόμου όπως θα ψηφιστεί? Γιατί οφείλουν να μας το εξηγήσουν για να καταλάβουμε. Κύριε, γιατί η δική μας θέση είναι είτε συμφωνεί κάποιος να μεταφερθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων, είτε διαφωνεί. Τι σημασία έχει αν θα μεταφερθεί σήμερα ή αν θα μεταφερθεί μετά από 1 χρόνο ή 4 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αποστόλου. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν να πω ότι εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση του Πρόεδρου Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά πρέπει αυτή η πρόταση να συνοδευτεί με την παραδοχή ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένα τμήμα το οποίο πρέπει να το ενισχύσουμε και να το στηρίξουμε. Εμείς ήμασταν της άποψης και είμαστε της άποψης ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων πρέπει να ανήκει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτόν τον 1 χρόνο θα δώσουμε τον χρόνο όπως δώσαμε και στο Τμήμα Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Αλλά παράλληλα, εκείνον τον χρόνο τον αξιοποιήσαμε για να ενισχύσουμε τις δομές του, να προσλάβουμε διευθυντή και να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες του συγκεκριμένου τμήματος. Οπότε, αν θα πρέπει αυτή η πρόταση που θα στηρίξουμε να συνοδεύεται και με την παραδοχή ότι αυτόν τον 1 χρόνο πρέπει να κάνουμε πράγματα για να στηρίξουμε το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ευχαριστώ. Μάλιστα, καθαρός, κύριε Αποστόλου. Κύριε Τριφωνίδη, ζητήσατε τον λόγο. Ναι, σας ακούμε. Η θέση για 1 χρόνο παράταση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενισχύω και εγώ την θέση που έβαλε ο κύριος Αποστόλου στο ότι το είπα και από το βήμα, αλλά θα το επαναλάβω. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, παρόλο που κάνει σημαντικότατη δουλειά, έχει αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες, τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία, απαιτούμε και θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να το κάνουμε, ούτως ώστε να έρθει μια νέα σύγχρονη δομή
του τμήματος αρχαιοτήτων που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να μπορεί να υποβοηθήσει τους εργαζόμενους να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους μετέπειτα μέσα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτόν θα στηρίξουμε την πρόταση για τον ένα χρόνο και θα αποσυρθεί η πρόταση των τεσσάρων χρόνων. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη τοποθέτηση ή προχωράμε στη ψήφιση. Προχωράμε στη ψήφιση. Λοιπόν, η υποτροπολογία, νομίζω έχω αντιληφθεί σωστά, με την προτινόμενη υποτροπολογία, το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ακριβώς δηλαδή όπως ήταν του κυρίου Μουσούτα, αλλά μιλάμε για ένα έτος αντί τέσσερα. Ωραία, όπως προτάθηκε πριν λίγο. Οπότε, ποιες ψηφίζουν υπέρ της συγκεκριμένης υποτροπολογίας. Είκοσι πέντε εναντίον. Ναι. Εφτά εναντίον και αποχές. 14 αποχές. Άρα η υποτροπολογία εγκρίνεται. Αντιλαμβάνομαι αποσύρεται εξ όσων έχουμε να ακούσει στη συνέχεια η τροπολογία του κυρίου Μουσούτσα. Άρα προχωράμε. Σωστά. Τροποποιήθηκε ορθότερα. Πολύ σωστά. Σωστή διόρθωση. Ευχαριστώ. Και προχωράμε τώρα στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Λοιπόν, να βάλουμε και το προήμενο. Άρα ξεκινάμε με την τροπολογία των βουλευτών κυρίου Χρήστου Χριστοφίδη, βασικά είναι του ΑΚΕΛ, κυρίου Καυκαλιά, κυρίου Χριστόφια, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστεράνες Δυνάμεις, με την οποία σκοπείται όπως ο ΘΟΚ, πέρα από τη λειτουργία των σκηνών του, δραστηριοποιείται με τρόπο που να συμβάλλει στη θεατρική ανάπτυξη του τόπου μας, όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλα τα κρατικά θέατρα της Ευρώπης. Υπέρ. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Λουκαίδη, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Σύντομα, σας παρακαλώ, σας ακούμε. Να ξεκαθαρίσω ακόμα μια φορά ότι οι τροπολογίες αυτές που αφορούν στο ΘΟΚ δεν αφορούν αρμοδιότητες από το Υφυπουργείο. Διατηρούν ταυτόχρονα όμως στο κρατικό θέατρο μας, όπως συμβαίνει και στα άλλα αντίστοιχα θέατρα, να μπορούν να προωθούν και τα ίδια τη θεατρική ανάπτυξη. Είναι ένας φορέας ανάπτυξης του θεάτρου. Πέραν από κρατικό θέατρο. Τούτη είναι η ουσία και άρα θέλουμε να διατηρηθούν οι δυνατότητες του ΘΟΚ να κάνουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε. Πόσες ψηφίζουν υπέρ. Δεκαεννέα εναντίον, παρακαλώ. 25 αποχές, καμία, άρα καταψηφίζεται. Η επόμενη τροπολογία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΣΥ σκοπείται η διαγραφή της φράσης επαναφορά του κειμένου στη μορφή με την οποία έχει αρχικά κατατεθεί, ώστε τα σχέδια και τα κίνητρα για την παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομός σε επαγγελματικές ομάδες ή θειάσους για θεατρικές δημιουργίες και ή παραστάσεις να μην διέπονται από κανονισμούς που εγκρίνονται από τη βουλειδικότερα
Θα έχει το Υφυπουργείο Πολιτισμού τη διοικητική και εκτελεστική δυνατότητα διαμόρφωσης σχετικών προγραμμάτων με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Γενικού Λογιστηρίου και των συστάσεων του Γενικού Ελεγχτή και τα όποια προγράμματα του να ακολουθούν την εν γέννη πολιτική καθώς και την πολιτιστική, πολιτική και διακυβέρνηση. Υπέρ. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Δεκαεπτά εναντίον. Είκοσι οκτώ αποχές. Καμία απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία είναι του ΑΚΕΛ, βουλευτών κυρίου Χριστοφίδη, κυρίου Καφκαλιά, κυρίου Χριστόφια. Σκοπείται η τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης του ΘΟΚ, ώστε στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού να μεταφερθούν μόνο τα σχέδια επιχορήγησης της θεατρικής ανάπτυξης. Είναι από το ΑΚΕΛ η συγκεκριμένη τροπολογία και ψηφίζουν. Υπέρ. Πόσες πόσοι μετράμε. 16 εναντίον παρακαλώ. 30 και αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Η επόμενη τροπολογία είναι η τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων και θέσεων του ΘΟΚ στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ώστε η ενασχόλησή τους να αφορά τα σχέδια επιχορήγησης θεατρικής ανάπτυξης, πάλι από τους ίδιους βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Ίδια. Βάλαμε την ξεχωριστά να θεωρήσουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να δεν υπάρχει την ίδια αναλογία, αν ορθότερα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση και προχωράμε στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ναι. Λοιπόν, με την προτινόμενη τροπολογία, ξεκινάμε με την τροπολογία του ΑΚΕΛ, Αριστερά Νέες Δυνάμεις, είναι... σκοπείται μάλλον όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού πέρα από τον έλεγχο ασκεί και την εποπτεία όσον αφορά την αποστολή των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού όπως το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Να ψηφίσουμε και για τις τρεις, μου λέει σωστά η κυρία Βασιλείου. Είναι ο ίδιος ο σκοπός, οπότε συμπεριλαμβάνουμε πέρα ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού πέρα από τον έλεγχο ασκεί και εποπτεία όσον αφορά την αποστολή οργανισμών ιδιωτικού δικαίου συμπαραλαμβανομένης της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Οπότε ψηφίζουμε. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των συγκεκριμένων τροπολογιών που αφορούν τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 19 εναντίον παρακαλώ. 26 και αποχές. Καμία. Πολιτιστικές σχέσεις. Απορρίπτεται η τροπολογία πολιτιστικές σχέσεις. Έχουμε εισήγηση εδώ από τους ίδιους βουλευτές, δηλαδή τον κύριο Χριστοφίδη, κύριο Καυκαλιά, κύριο Χριστόφια, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, για την προσθήκη στο προήμιο του νομοσχεδίου σχετικής αναφοράς για τις πολιτιστικές σχέσεις πέραν της πολιτιστικής διπλωματίας. Ψηφίζουμε. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 14 εναντίον. 31. Και αποχές. Καμία. Η τροπολογία απορρίπτεται. Προχωράμε στην ενότητα θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες. Μάλιστα. Εμείς θα στηρίξουμε την τροπολογία των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αποτυπώνει καλύτερα αυτό που και εμείς επιδιώκουμε με την δική μας τροπολογία. Αποσύρεται δηλαδή τη δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα προχωράμε. Ευχαριστώ κύριε Λουκαΐδη. Ευθύς αμέσως την προτινόμενη τροπολογία από τους βουλευτές κύριο Κάρουλαν, κύριο Μαυρίδη, κύριο Αλαμπρίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με βάση την οποία
Αντικαθίσταται η συγκεκριμένη παράγραφος ώστε να συνάδει με την αναφορά στο προήμιο του νομοσχεδίου σχετικά με τις σχέσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες. Παρακαλώ, πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Είναι ομόφωνο, νομίζω. 45 ομόφωνο. 45 και είναι ομόφωνο, καμία ψήφος εναντίον, καμία αποχή. Τροπολογία εγκρίνεται. Ομόφωνα, ναι. Και προχωράμε στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Εισήγης στις αρμοδιότητες. Νόμιζα κάτι μου λέγατε. Παρακαλώ, ησυχία. Κυρία Κουλία, ησυχία. Μάλιστα. Όχι, καθίστε παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, μάλιστα, με την άδεια σας, να αποσύρουμε την... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποσύρεται, κύριε Ορφανίδη. Οπότε προχωράμε στην επόμενη ενότητα, που είναι οι αρμοδιότητες υφυπουργού παρά το Πρόεδρο. Η εισήγηση είναι από τους βουλευτές κύριο Χριστοφίδη Καυκαλιά και Χριστόφια, κυρίους Χριστοφίδη Καυκαλιά και Χριστόφια, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας Ακέλα Αριστεράνες. Αποσύρεται, κύριε Λουκάιδη. Α, μάλιστα, σας ακούμε. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την τροπολογία. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση των υπόλοιπων συναδέλφων, κοινοβουλευτικών ομάδων. Ούτε και μπορούμε να εκβιάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Είμαστε Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους του πολιτισμού. Ο σεβασμός στη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και στους ανθρώπους του πολιτισμού που θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και όχι θα λαμβάνουν αποφάσεις, νομίζω επιβάλλει να δημιουργηθούν τέτοιες συμβουλευτικές επιτροπές, ώστε να λαμβάνονται και οι ορθότερες των αποφάσεων. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά θα μπορέσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, εάν έχουμε και τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων στη διαδικασία ανεστολήψης αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκαΐδη. Ο κύριος Αποστόλου. Κυρία Πρόεδρε, θα στηρίξουμε την τροπολογία του ΑΚΕΛ, γιατί και εμείς αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού εκεί έξω που πρέπει να έχουν και ρόλο και λόγο σε πολλά των ζητημάτων. Έτσι και αλλιώς είναι θέμα πολιτικό του εκάστοτε υφυπουργού το ποιες ομάδες θα δημιουργεί και ποιους θα διορίζει. Οπότε δεν νομίζω να είναι κακό το να μπει στο νομοσχέδιο ότι θα έχει αυτή την δυνατότητα μαζί με όποιους άλλους λειτουργούς ή υπαλλήλους του Υφυπουργείου, να έχει και δίπλα του ανθρώπους του πολιτισμού που θα το συμβολεύουν, θα το κατευθύνουν για το καλό του πολιτισμού, για το καλό του τόπου στην τελική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλου. Ωραία. Προχωράμε στην ψήφιση. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ της συγκεκριμένης τροπολογίας, με βάση την οποία συστήνονται οι συμβουλευτικές επιτροπές. 23 εναντίον. Είκοσι τέσσερις αποχές. Καμία, η τροπολογία απορρίπτεται. Ναι. Και έχουμε ακόμα μία τροπολογία. Για το άλλο. Ναι. Ωραία. Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπαριθμών 4 νομοσχεδίου. Κύριε Γεωργίου Στήριμα. Άρθρα 1 έως 17. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Θυμίζω, είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση. Ναι, ψηφίζουν. Υπέρ. Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου. Είναι η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά το Πρόεδρο και συναφώ θεμάτων νόμος του 21. 34 εναντίον. Έχουμε ακόμα μια τροπολογία. Είναι μετά, κύριε Καρούλα. Είναι μετά, κύριε Καρούλα. Ευχαριστώ πολύ. Εναντίον. Κανείς, καμία, αποχές. 13. Μάλιστα. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά το Πρόεδρο και συναφώ θεμάτων νόμος του 2022. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνομαι με την ίδια αναλογία, δηλαδή 34 ψήφους υπέρ και 13 αποχές. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπαριθμών 5 νομοσχεδίου.
Άρθρα 1 έως 4. Άρθρα 1 έως 4. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 34. 34 εναντίον. Κανείς καμία. Αποχές. 13. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο περιμετωνομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, νόμος του 2022. Με την ίδια αναλογία, 34 ψήφους υπέρ και 13 αποχές ψηφίζεται το νομοσχέδιο σε νόμο. Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπαριθμού 6 νομοσχεδίου. Κύριε άρθρα Γεωργίου. 1 έως 6. 1 έως 6. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 34. 34. Αντιλαμβάνομαι καμία ψήφος εναντίον και 13 αποχές. Πολύ ωραία. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, τροποποιητικός νόμος του 2022. Ευχαριστώ πολύ. Με την ίδια αναλογία, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Και προχωράμε τώρα στο υπαριθμόν 7 θέμα. Έχουμε ενώπιον μας την τροπολογία του κυρίου Αλέκου Τρυφωνίδη, εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Γεωργίου να τη διαβάσω. Σκοπείται με την προτινόμενη τροπολογία η συμπερίληψη του πρακτικού μέρους της δραστηριότητας που αφορά την υλοποίηση του ρεπερτορίου πέραν του καθαρά ακαδημαϊκού θεωρητικού είδους της. Και θα πρέπει να βάλουμε ξεχωριστά την επόμενη. Οπότε να ψηφίζουμε πρώτα αυτή. Πόσοι πόσες ψηφίζουν υπέρ. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ, παρακαλώ. Για το ρεπερ, ναι, σωστά κύριε Δημήτρη. Τριάντα εφτά εναντίον. Τέσσερις αποχές. Τρεις. Η τροπολογία εγκρίνεται. Η επόμενη τροπολογία πάλι από τον κύριο Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, με την οποία διορθώνεται η διατύπωση του κειμένου ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ο ΘΟΚ ανταλλάσσει με τα καλή παραστάσεις που αφορούν φεστιβάλ θεάτρου, επαγγελματικού ερασιτεχνικού σχολικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και δεν περιορίζονται στη συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υπέρ πόσες πόσοι ψηφίζουν για τη συγκεκριμένη τροπολογία. 37 εναντίον. Τέσσερις αποχές. Τρεις. Τέσσερις αποχές. Η τροπολογία απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπαριθμού 7 νομοσχεδίου. Άρθρα 1 έως 8. Άρθρα 1 έως 8. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ. Τριάντα δύο εναντίον, κυρία Σίκα, όχι, κανείς καμία, αποχές. 14, άρα τα άρθρα εγκρίνονται, τρίτη ανάγνωση. Ο Περιθεατρικού Οργανισμού Κύπρου, τροποποιητικός νόμος του 2022. Αντιλαμβάνομαι την ίδια αναλογία, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το 8ο, μάλιστα. Δεν θα κουράσω το σώμα, δεδομένου ότι δεν έχουμε υπερψηφίσει και παρά το ότι έχουμε ψηφίσει αποχή και δεν έχουμε καταψηφίσει τελικά, είναι αποχή που έχουμε ψηφίσει. Mm-hmm. Νιώθουμε, αισθανόμαστε και σεμνινόμαστε ότι είμαστε κόμμα του πολιτισμού και έχουμε αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να μην υπερψηφίσουμε έναν υφυπουργείο για το οποίο δώσαμε μάχες ως ενιαία αρχή πολιτισμού, γιατί τότε που συζητούσαμε είναι θεωρήτο και ενδεχομένως είναι αντισυνταγματικό να έχουμε υφυπουργεία με τον τρόπο που τα έχουμε κάνει. Είχαμε πρωτοστατήσει δηλαδή και έχουμε αναγκαστεί λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που θα έχει όχι αύριο να λυθεί το Κυπριακό, στη διαπραγμάτευση του Κυπριακού αυτών που έχουμε ψηφίσει. Αλλά και όχι μόνο. Η διάθεση για το πώς θα ενεργήσει αυτή η κυβέρνηση και πώς αντιλαμβάνεται το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχει εκφραστεί ανάγλυφα και στην τροπολογία μας για δημιουργία των συμβουλευτικών επιτροπών. Δεν τα είπα, διότι δεν ήθελα να κάνουμε αυτήν την αναφορά, αλλά η αναφορά για δημιουργία συμβουλευτικών επιτροπών είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, κυρία Πρόεδρε. Είναι και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αλλά δεν θέλουμε να τους ακούμε
να τους ακούμε μόνο, όχι να αποφασίζουν εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας. Να τους ακούμε πριν να λαμβάνουμε αποφάσεις. Τόσο είναι ο σεβασμός μας για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Και έτσι εκφράζεται, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά ήταν δύσκολη στιγμή για το ΑΚΕΛ να μην υπερψηφίσει το Υφυπουργείο, αλλά δυστυχώς η όλη φιλοσοφία και προσέγγιση δεν μας άφησε καμιά άλλη επιλογή. Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. Προχωράμε τώρα στο 8ο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται. Στο πρώτο, σωστά. Ναι, ναι, κύριε Χρήστο. Για το πρώτο θέμα. Ναι. Για όλα τα θέματα. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό, ναι. Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Λόγω της αυριανής Εθνικής Επετείου και επειδή υπάρχουν σειρά εκδηλώσεων σε λίγη ώρα για τις οποίες αρκετοί από εμάς θα πρέπει να παρευρεθούμε και να τιμήσουμε τους ήρωες της ΕΟΚΑ, ζητούμε την αναβολή όλων των υπολείπων θεμάτων. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν μείνει, είναι λίγα τα θέματα που έχουν μείνει. Εάν είμαστε όλοι λίγο πιο σύντομοι και σύντομες, θα μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε και να ικανοποιηθεί και το δικό σας αίτημα. Αλλά οφείλω να θέσω σε ψήφιση και να ρωτήσω το αίτημα του κυρίου Χρήστου, αν συμφωνούν. Το 1, 2, 3 δεν μπορούν να αναβληθούν, κυρία Πρόεδρε. Τι σε οικονομικό. Δεν μπορούν. Να σας δώσω το λεφτό. Να επιτρέψουμε πρώτα στην κυρία Νερωτοκρήτου, σας ακούμε. Ναι. Επειδή το 1 και το 3 πρόκειται για προϋπολογισμούς, δεν μπορούν να αναβληθούν. Σήμερα έχουμε 31 Τρίτου. Έχετε δίκαιο. Ναι, ναι, κύριε Δαμιανού. Κύριε Λουκαΐδη. Κυρία Πρόεδρε, απλώς θα έλεγα ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Δεν μπορεί να διακοπεί. Αλλά εμείς δεσμευόμαστε, επειδή κάποιοι συνάδελφοι αντιλαμβάνομαι έχουν υποχρέωση σύντομα, να μην ζητήσουμε τον λόγο για κανέναν από τα υπόλοιπα θέματα. Και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ικανοποιήσετε και εσείς. Ναι, κύριε Χρήστο. Κυρία Πρόεδρε, εντάξει, να συνεχίσουμε όπως επιθυμούν τα υπόλοιπα κόμματα. Απλά είναι μια συνηθισμένη διαδικασία να ζητούν κάποια κόμματα αναβολή. Πάντα δίνεται αναβολή. Στη συγκεκριμένη μέρα, επειδή ζητά το συγκεκριμένο κόμμα για το συγκεκριμένο λόγο, υπάρχει φυσικά πρόβλημα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι οι συναδέλφοι θα βοηθήσουν. Αυτόν έχω αντιληφθεί και είμαι σίγουρη ότι θα το πράξουν. Θα, απλά επειδή είναι οι προϋπολογισμοί τρεις και δεν μπορούν να αναβληθούν, θα είμαστε σύντομοι. Ήδη έχει δεσμευτεί ο κύριος Λουκαΐδης, ο κύριος Σκουλά. Δεν θα υπάρξουν τοποθετήσεις και θα τελειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε πάμε στο ένα λεπτό, στο πρώτο θέμα. Τιτλοφορείται ο περί προϋπολογισμού του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσεως του 2022, νόμος του 2022. Κύριε Γεωργίου, το σκοπό. Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης ποσού ύψους 1.199.183 ευρώ για την χρήση του οικονομικού έτους 2022. Ευχαριστώ πολύ. Ομιλητές, ομιλήτριας επί θέματος αρχής. Πολύ σύντομα, κύριε Παπαδούργη, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, με όλον τον σεβασμό, δεν θα τηρηθεί η συμφωνία κυρίων και κυριών. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να μην τηρήσουμε ούτε εμείς αυτή την συμφωνία. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δαμιανού. Συμφωνούμε και κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω, κανένα πρόβλημα. Να συνεχίσω τη διαδικασία. Για τη βοήθεια σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, κύριε Γεωργίου. Άρθρα 1 έως 7. Άρθρα 1 έως 7. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων? 33 εναντίον. Κανείς καμία αποχές. Καμία. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο περί προϋπολογισμού του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης του 2022. Αντιλαμβάνομαι με την ίδια ακριβώς αναλογία, έτσι. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 33 ψήφους υπέρ. Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται ο περιφόρων κατανάλωσης τροποποιητικός υπαριθμών 2 νόμος του 2022. Παρακαλώ τον κύριο Γεωργίου το σκοπό. Τροποποίηση του περιφόρων κατανάλωσης νόμου ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Άρθρα 1 έως 4. 1 έως 4. Πόσες πόσοι ψηφίζουν υπέρ? 32. 32 εναντίον.
Κανείς καμία αποχές, καμία. Είναι ομόφωνο. Τα άρθρα εγκρίνονται με 32 ψήφους υπέρ. Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. Ο περιφόρων κατανάλωσης, τροποποιητικός νόμος του 2022. Ευχαριστώ πολύ. Με 32 ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το τρίτο θέμα, τιτλοφορείται ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, τροποποιητικός νόμος του 2021, το σκοπό. Τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας του προσωπικού του ΚΙΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανάγνωση. Άρθρα 1 έως 2. 1 έως 2, υπέρ. Πόσοι ψηφίζουν. Τριάντα τέσσερις εναντίον. Κανείς καμία αποχές, καμία. Τα άρθρα εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. Ο Περικυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, τροποποιητικός νόμος του 2022. Ευχαριστώ πολύ. Με 34 ψήφους υπέρ είναι ομόφωνο. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Πάμε στο 8. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωαννίδου. Στο 8 προσπερνάμε τα θέματα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει και πάμε στο 8ο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Υπερ στρατού της Δημοκρατίας, διορισμοί, ιεραρχία, προαγωγές και αφυπηρετήσεις υπαξιωματικών, τροποποιητικοί κανονισμοί του 2022». Τον σκοπό, παρακαλώ. Τροποποίηση των περί στρατού της Δημοκρατίας κανονισμών, ώστε πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί στρατού της Δημοκρατίας νόμου, που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ. Ε? 33. 33 εναντίον. Κανείς καμία, αποχές καμία. Οι κανονισμοί εγκρίνονται. Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί στρατού της Δημοκρατίας, προσλήψεις, ιεραρχία, προαγωγές και τερματισμός απασχόλησης συμβασιούχων υπαξιωματικών, τροποποιητικοί κανονισμοί του 2022». Το σκοπό, κύριε Γεωργίου. Τροποποίηση των περί στρατού της Δημοκρατίας κανονισμών, ώστε πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί στρατού της Δημοκρατίας νόμου, που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ. 33. 33 εναντίον. Κανείς καμία. Αποχές καμία. Οι κανονισμοί εγκρίνονται. Τα θέματα με τους αριθμούς 10 μέχρι 44 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. Φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής. Κεφάλαιο δεύτερο. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Κεφάλαιο τρίτο, ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν δοθεί γραπτός. Δεν θα προχωρήσουμε σήμερα στο κεφάλαιο δέρτα. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται για την ερχόμενη 5η, 7 Απριλίου στις 4 το απόγευμα με ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Κηρύσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.